Υπάρχουν λοιπόν διάφορα σενάρια, τα οποία προφανώς επειδή διαρρέονται και από το Υπουργείο, προφανώς θα είναι, κατά τη γνώμη μου, το καλύτερο σενάριο κοινό που θα γίνει. Είναι γνωστή η τακτική όλων των κυβερνήσεων. Όταν υπάρχουν διάφορα σενάρια, να πάμε μάλλον στο καλύτερο. Υπάρχουν σενάρια τα οποία ξεκινάνε από 5,5% και φτάνουν ακόμα και στο 9,2%, 9,6%, 9,9%. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει μια προσπάθεια να ενσωματωθεί ο πληθωρισμός στην αύξηση, προκειμένου να είναι πραγματική αυτή, δηλαδή να μην είναι μία αύξηση η οποία υπολείπεται του πληθωρισμού, αλλά μπορεί να ακουμπήσει. Mm-hmm. Αν πάμε στο σενάριο το συντηρητικό, που λέει 5,5%, το οποίο είναι πολύ πιο χαμηλά από τον πληθωρισμό, εκεί πέρα θα δούμε να υπάρχει από 713 ευρώ μεικτά στα 768 ευρώ μεικτά ο κατώτατος μισθός, μία αύξηση λοιπόν 7,75%, και η οποία θα αφορά το διάστημα αυτό. Τώρα υπάρχουν και άλλες. Χωρίς τριετίες. Αν πάει στο 9,9%, θα ακουμπήσει στα 783 ευρώ μεικτά η αύξηση. Εκεί είναι πιο μεγάλη, πιο σημαντική. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο. Μπορεί να παίξει και στο 9,2%, 9,9% ή 9,6%. Εκεί πέρα πηγαίνει στα 783 ευρώ χωρίς τις τριετίες. Δηλαδή το εισαγωγικό κλιμάκιο του κατώτατου μισθού. Τώρα, έχουμε και τις τριετίες, όπου αν αρχίζει και αυξάνεται το ποσό αυτό, όταν λέμε τριετίες, εννοούμε τριετίες έως το 12. Δεν εννοούμε τριετίες. Καλά το λέτε αυτό, κύριε Τσούκαλα. Και όσοι ακούνε για τριετίες να γνωρίζουν ότι μιλάμε για εκείνες που είναι έως το 12, είναι παγωμένες από εκεί και μετά. Αν πάει με το 5,5%, θα δούμε από 9,26,90 που είναι σήμερα κάποιος ο οποίος αμείβεται με το κατώτατο μισθό, αλλά είχε τρεις τριετίες το 12, να πάει στα 977,88 ευρώ. Να έχει δηλαδή 52 ευρώ περίπου μεικτά αύξηση. Αν όμως μιλάμε για την μεγάλη αύξηση, μάλλον για τη μεσαία πάει περίπου στα 998,40, η μεγάλη αύξηση, το 9,9%, θα υπερβεί τα 1.000 ευρώ μεικτά, άρα θα είναι μια σημαντική αύξηση, βλέπουμε, περίπου στα 91 ευρώ. Καθαρά, κύριε Τσούκαλα, πόσο θα είναι περίπου αυτό το ποσό? Περίπου στα 80 ευρώ, αν ανέβει 91 ευρώ. 80 ευρώ δηλαδή. Είναι σημαντική αύξηση. 80 ευρώ το μήνα είναι 900 ευρώ το χρόνο. Βέβαια, όλο αυτό θα πάει απευθείας στον πληθωρισμό, ο οποίος έχει ήδη ακριβήνει πάρα πολύ. Δηλαδή, έχουμε δει και όλες οι μελέτες δείχνουν ότι όσοι αμείβονται με μέχρι 1.000 ευρώ εισόδημα έχουν απολέσει λόγω της ακρίβειας περίπου το 30% της αγοραστικής δύναμης. Τρομερό αυτό. Και βλέπουμε ότι μπορεί ο πληθωρισμός να φαίνεται 9,9%, αλλά στα είδη πρώτης ανάγκης είναι ακόμα παραπάνω. Και θα έρθουν και νέες μελέτες. Ακουμπάει 15, ακουμπάει και 20, ακουμπάει 25%. Κάνουν σχεδόν. Άρα δεν είναι ενδεικτικό, νομίζω, να μην πω και παραπάνω. Ακόμα και εκείνο που λέμε ότι με 9,9% ενσωματώνει τον πληθωρισμό, τον ενσωματώνει ως οικονομικό μέγεθος. Ως πραγματικό μέγεθος στα νοικοκυριά τα πιο ασθενή, όπου κυρίως δαπανούν σε είδη πρώτης ανάγκης, εκεί είναι πολύ παραπάνω η ακρίβεια, φτάνει στο 20% και δεν θα ακουμπήσει ούτε αυτό. Τώρα, υπάρχει μία αύξηση που συμπαρασύρει η αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία αφορά πάρα πολλά επιδόματα. Πιο εμβληματικό είναι το επίδομα ανεργίας, το οποίο από 432 ευρώ μπορεί να ακουμπήσει ακόμα και 460, 470, 480 ευρώ. Το μήνα. Το μήνα. Είναι αυτό νούμερο. Είναι σημαντική αύξηση. Σε έναν άνεργο, ο οποίος έχει μηδενικά εισοδήματα, το να έχει μία αύξηση που ακουμπάει περίπου το 50, προφανώς είναι πολύ σημαντική. Βέβαια, να σκεφτούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, αν ζουν από αυτά τα εισοδήματα, αυτή τη στιγμή με την ακρίβεια που έχουμε, είναι στα όρια της απόλυτης εξαθλίωσης. Όταν κάποιος ζει με 450 ευρώ, 430, ενώ για να πάει στο σούπερ μάρκετ να κάνει μία αγορά μιας οικογένειας, εγώ δεν θα πω για το μήνα, θα πω για τις δύο εβδομάδες, θέλει 150 ευρώ. Κύριε Τσούκαλα, πήγα στο σούπερ μάρκετ να πάρω δύο πράγματα. Πραγματικά, μία σακουλίτσα, τίποτα δεν έβαλα. Ένα γιαούρτι, ένα γάλα. Τι άλλο πήρα? Πήρα κάτι μπαταρίες που είχαν τελειώσει για το ρολόι για να το έχω. Για να τα βάζουμε. Και πήρα και λίγο τυρί και λίγο ψάρι. Για να τα βάζουμε σωστά. Τι στην διασκεδάση, τυρί, σολομό. Αυτό. Πόσα πλήρωσα? 29,70. Μια οικογένεια 4 με 5 ατόμων, η οποία έχει τη δυνατότητα να δαπανά, χαλά αυτή τη στιγμή πάνω από 500-550 ευρώ το μήνα. Είναι δηλαδή εξωφρενικά τα ποσά. Άρα, σκεφτείτε, οι οικογένειες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Είπατε, πώς θα μπορέσουν να καλύψουν τα ζητήματα? Μιας και αναφέρεστε στον σούπερ μάρκετ, και μπορεί να το ξέρει και ο, δεν ξέρω αν το ξέρει ο κ. Βελισσαράκος, και σίγουρα εσύ, Βαγγέλη, επειδή είπες για οχταμελή οικογένεια πριν με το Market Pass, υπάρχει μία ένσταση ότι το Market Pass, αν θα δίνεται σε οικογένειες με πάνω από 6 παιδιά. Δεν έχει αποσαφινιστεί αυτό.
Τι ούτε εννοείς, δεν το δίνουμε. Αν έχει, ναι, έχει, έχει πλαφωνάρει στα 6, ακριβώς, έχει πλαφωνάρει στα 6 παιδιά και έχουν ξεσηκωθεί γιατί αφού είναι οικογένεια. Τα 100 ευρώ είναι αντιστοιχεία σε 8. Ναι, 6 συν 2. Γιατί είναι οι γονείς, 2, ναι, συν 10 ευρώ που αυτό είναι. 6 συν 2. Ναι. Όποιος έχει πάνω από 6 παιδιά δεν παίρνει παραπάνω χρήματα. Τα πλαφωνάρι. Ναι, ναι, ναι. Και είναι αρκετέ. Τα πλαφωνάρι, να μην στηρίξουμε τι πολιτικέ. Μα γι' αυτό σου λέω τώρα που άκουσα. Και γονατίζουν για να μεγαλώσουν. Γι' αυτό το είπα. Μου το λέγανε και δεν το πίστευα. Και νόμιζα ότι στο ΦΕΚ μέσα θα το είχαν αποσαφηνίσει. Και μου λένε ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί με στο ΦΕΚ και περιμένουν και άλλη διορθωτική από το Υπουργείο. Δεν γίνεται, σου λέει, η πολύτεκνη. Τα λέμε πολύτεκνη τώρα, παιδιά. Εννοείται σήμερα 3 και 4 παιδιά είναι πολύτεκνη. Αυτή είναι υπερ πολύτεκνη. 9, 10 παιδιά. Εμείς δεν είχαμε βγάλει στις πρώτες εκπομπές 15 παιδιά. Θα πάρει ως 6 παιδιά. Τέλος. Πάντως, να πούμε και κάτι ακόμα όσον αφορά το θέμα το μισθολογικό μόνο. Ότι ο κατώτατος μισθός αφορά πάρα πολύ κόσμο. 700.000 περίπου αμείβονται με ποσό αναφορά σε αυτόν. Και κάποιες ακόμα 100.000 αφορά τα επιδόματα. Όμως υπάρχει και μια πολύ μεγάλη μάζα εργαζομένων. Και με το θέμα των τριετιών, όπου ενώ είναι νέοι άνθρωποι, δεν έχουν δει να ξεπαγώνουν αυτές από το 12. Και να πούμε ότι δεν είναι κάποιο ιερό Ευαγγέλιο ο νόμος του 12. Θα μπορούσε η κυβέρνηση να πει ότι η ενεργεία έχει πάει από 10,5%, έχει μειωθεί, δεν έχει πάει 10% ακόμα. Δεν είναι εύκολο να πάει από το 12,5% στο 10%. Είναι πολύ πιο δύσκολο από το να πάει από το 20% στο 12%. Θα μπορούσαμε να έχουμε το ξεπάγωμα αυτών των τριετιών. Και δεύτερον, το μεγάλο θέμα των συλλογικών συμβάσεων, διότι σου λένε και εκείνοι που αμείβονται με παραπάνω χρήματα, 1.000 ευρώ, 1.100 ευρώ, σου λέει. Εμείς θα μείνουμε παγωμένοι για πάντα και εμάς μας ακουμπάει η ακρίβεια, ο πληθωρισμός. Εδώ το κλειδί είναι οι ειδικές διαπραγματεύσεις και μια άλλη κουλτούρα συνεννόησης εργοδοτών και εργαζομένων, προκειμένου το οικονομικό αποτέλεσμα που υπάρχει από την ανάπτυξη. Και βλέπουμε η ανάπτυξη να υπάρχει σε νούμερο. Η κυβέρνηση ανακοινώνει ποσοστό ανάπτυξη που είναι πιο μεγάλο από την υπόλοιπη Ευρώπη. Σε αυτό πρέπει να έχουν μέρισμα και εργαζόμενοι. Μακάρι. Αυτό είναι το κλειδί και αυτό είναι εκείνο που διαμορφώνει και συνενέσεις, ώστε να έχουμε και κοινωνική ειρήνη και σταθερότητα. Άρα, μακροπρόθεσμα και η οικονομία να μπορεί τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας να τις εκμεταλλεύεται προς το όφελος και των επιχειρήσεων.